Κύριε Καραθανοσόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Απαράδεκτες επικίνδυνες γενικεύσεις η τροπολογία της κυβέρνησης για το κόμμα Κασιδιάρη, η κριτική που διατυπώνεται από το ΚΚΕ. Τι ανατροπές μπορούν να επέλθουν στο πολιτικό σκηνικό μετά και την απόφαση του Άριου Πάγου, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι όσα περισσότερα κόμματα μείνουν εκτός Βουλής, τόσο πέφτει και ο πύχης στις αυτοδυναμίες. Ποια είναι η εκτίμηση η δική σας των Περισσό? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο λέμε εμείς ότι έχει τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, η νεολαία, τα λαϊκά στρώματα να κάνουν την έκπληξη το βράδυ των εκλογών. Και η έκπληξη το βράδυ των εκλογών να είναι ένα πολύ ισχυρό ΚΚΕ που αποτελεί τον τρόμο και το φόβο, θα το λέγαμε έτσι, του συστήματος, ακριβώς γιατί προβάλλει τη μόνη εναλλακτική ρεαλιστική πρόταση που είναι προς όφελος του λαού και ταυτόχρονα δυναμώνει αποφασιστικά το αντίπαλο δέος στην όποια ενδεχόμενη κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές, μια κυβέρνηση που ανεξάρτητα σύνθεσης και το ποιοι θα συμμετέχουν θα είναι ακόμη χειρότερα από τη σημερινή κυβέρνηση, όπως ήταν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Mm-hmm. Άκουγα με ενδιαφέρον την τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Κουτσούμπα, ο οποίος εκτίμησε ότι ούτε και στις δεύτερες εκλογές, αν γίνουν, θα υπάρχει αυτοδυναμία, προβλέποντας ότι πάλι θα πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίες. Πού εδράζεται αυτή η προσέγγιση, κύριε Καραθανασόπουλε? Κοιτάξτε, αυτό δείχνει μια διάθεση του κόσμου να μην δώσει ιδιαίτερη δύναμη στα κόμματα τα οποία έχουν ευθύνη. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, τα ποσοστά τα οποία μπορεί να συγκεντρώσει το πρώτο κόμμα να μην του επιτρέπουν να δημιουργήσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και το θέμα είναι ότι δεν θα βρεθούμε σε αδιέξοδο, γιατί ακριβώς υπάρχει μια συγκολητική ουσία που ενωποιεί και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι άλλη από τις δεσμεύσεις της χώρας μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, που αποτελούν, ας το πούμε έτσι, και το βασικό περιεχόμενο της επόμενης κυβέρνησης, η οποία θα σχηματιστεί αυτές οι δεσμεύσεις. Mm-hmm. Και από αυτή την άποψη όλες αυτές οι υποσχέσεις προεκλογικές είναι κούφια λόγια, mm-hmm. είναι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Και δεν λέμε εμείς ότι είναι τα δύσκολα μόνο μπροστά μας, αλλά το λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος, το λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το λέει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συνολικά για την παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία και τις εξελίξεις που υπάρχουν και με τη γενίκευση του πολέμου στην Ουκρανία. Και από αυτήν την άποψη δεν το λέμε βεβαίως για να τρομάξουμε το λαό, αλλά για να δείξουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να ισχυροποιηθεί αποφασιστικά το αντίπαλο δέος που θα αποτρέψει και την επιδείνωση στη θέση του λαού, αλλά και τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για να πάρει ανάσες και να οδηγήσει σε συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές που σήμερα είναι απαραίτητες, αναγκαίες, αλλά και ρεαλιστικές ταυτόχρονα. Κύριε Καραθανασόπουλε, έρευνες του τελευταίου διαστήματος καταγράφουν, είναι αλήθεια, δημοσκοπική άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Θέτεται κάποιο εκλογικό π.χ.? Αισιοδοξείτε για ενισχυμένα ποσοστά σε αυτές τις εκλογές? Εμείς βεβαίως αισιοδοξούμε ότι το ποσοστό θα είναι ενισχυμένο. Μπορεί ακόμη και να διαψεύσει και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Αυτό μας δείχνει η επαφή και η επικοινωνία με τον κόσμο, γιατί ακριβώς υπάρχει μια ρευστότητα που αυτή η ρευστότητα διαμορφώνει τις προϋποθέσεις. Υπάρχει μια συσσωρευμένη αγανάκτηση στον κόσμο που αποτελεί έδαφος για να απλωθεί η πολιτική του ΚΚΕ και ταυτόχρονα υπάρχει και μια εκτεταμένη εμπιστοσύνη προς το ΚΚΕ, ανεξάρτητα αν κάποιος το ψηφίζει όχι, όπως καταγράφουν και οι έρευνες που δείχνουν από στο περίπου στο 39-40% ότι είναι το πιο συνεπές κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όλα αυτά διαμορφώνουν προϋποθέσεις βεβαίως αποφασιστικής ισχυροποίησης του ΚΚΕ και το θέμα είναι να μην παγιδευτεί ο λαός στα εκβιαστικά διλήμματα και στις υποσχέσεις χωρίς αντίκρινο που είπαμε πιο πριν. Αλλά με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία να πάει στην κάλπη και να ψηφίσει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ανεξάρτητα αν έχει και επιφυλάξει, εμείς θα λέγαμε ακόμη, για πλευρές της πολιτικής του ΚΚΕ. Εδώ λίγο γιατί θέλω να σταθούμε, ναι, αν μου επιτρέπετε, ναι, γιατί μου δίνετε καλή πάσα. Δεν έχει περάσει απαρατήρητο, κύριε Καραθανασόπουλο, ότι σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία θα έλεγα ότι ο Περισσός προχωρά σε μια αλλαγή τακτικής ή προσέγγισης, αν θέλετε, των πολιτών, με μεγαλύτερη δόση εξωστρέφειας. Παρατηρήσαμε ένα άνοιγμα του κυρίου Κουτσούμπα και με τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, μεταξύ άλλων. Συνεπώς, επιχειρείται το άνοιγμα και στους ψηφοφόρους, όχι μόνο τους λεγόμενους παραδοσιακούς του κόμματος, αλλά και άλλων κομμάτων, ακόμη και της Νέας Δημοκρατίας, που μπορεί να προβληματίζονται από λάθη και παραλήψεις του κυβερνώντος κόμματος.
προσέξτε, η πολιτική του ΚΚΕ έχει κοινωνική αναφορά. Εμείς προσεγγίζουμε το λαό όχι με βάση την πολιτική του, του πολιτικού του προσανατολισμού, αλλά με βάση τα κοινωνικοταξικά κριτήρια, δηλαδή των εργαζόμενων, των αυταπασχολούμενων, των επαγγελματία, mm-hmm. ανεξάρτητα τι επιλογές κάνει το βιοπαλαιστή αγρότη. Και το λέμε αυτό γιατί έχει τα ίδια προβλήματα να αντιμετωπίσει. Και η διώξη από αυτά τα προβλήματα είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεύτερον, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ακόμη και μέσω πανδημίας, κάναμε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια να αναπτύξουμε τη δραστηριότητα σε ευρύτερα λαϊκά στρώματα, άρα να έρθουν από πιο κοντά σε επαφή με το ΚΚΕ, να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και στις προηγούμενες τις μεγάλες απεργίες, αλλά και στις κινητοποιήσεις στα Τέμπη, και αυτό μας έφερε σε επαφή με ευρύτερα λαϊκά στρώματα που mm-hmm. αναγνώρισαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ΚΚΕ. Περισσότερη διάβλη επικοινωνίας προς την κοινωνία αντιλαμβάνομαι, κύριε Καραθανόσοπουλε. Αυτό είναι γεγονός, γιατί ακριβώς έχει ισχυροποιηθεί η παρέμβαση του κόμματος, αλλά και η δραστηριότητα και η λειτουργία των κομματικών οργανώσεων μέσα στο λαό. Και δημιουργεί ακόμη πιο ισχυρούς δεσμούς με ευρύτερα λαϊκά στρώματα, τα οποία ως αντανάκλαση όλων αυτών είναι και αυτά τα οποία είπατε σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που παίρνει σε κεντρικό επίπεδο το κόμμα και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, mm-hmm. αλλά και σε σχέση και με τη σύνθεση των ψηφοδελτίων, όπου καταγράφεται αυτή η συμπόρευση και με προσωπικότητες καταξιωμένες στον χώρο τους, οι οποίοι έχουν μια συνεπή στάση Μάλιστα. απέναντι στα προβλήματα και στη ζωή. Κύριε Καραθανασόπουλη, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.